Στον αέρα οι προκηρύξεις γιατρών στα νοσοκομεία της Κρήτης. Μισό το ενδιαφέρον των γιατρών για μία θέση, αφού από τις 28 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο καλύφθηκαν μόλις οι 14. Απόσταση και χαμηλός μισθός στα βασικά εμπόδια. Εσείς αν δεν είχατε εργασία και σας λέγανε να πάτε να εργαστείτε στη Σιτία ως επικουρικός γιατρός, να μεταφερθείτε από το Ηράκλειο ουσιαστικά σε μια πόλη πολύ μακρινή, 3 ώρες από εδώ σχεδόν, τι θα λέγατε? Δεν νομίζω πως θα πήγαινα και αυτό βλέπω και σε διάφορες περιπτώσεις συναδέλφους που το κάνουν. Το Υπουργείο πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα. Ότι αυτοί υποφέρουν 24 ώρες το 24ωρο. Και δίκιο έχουν με αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχουν διαλύσει όλα. Σχεδόν δηλαδή οι μισές κηρύχθησαν άγονες. Ελπίζω στην επαναπροκήρυξη που θα γίνει να καλυφθούν οι υπόλοιπες θέσεις. Στο Ηράκλειο προκηρύχθηκαν 11 θέσεις επικουρικών γιατρών, από τις οποίες καλύφθηκαν μόλις οι 8. Στα Χανιά καλύφθηκαν οι 2 από τις 5, ενώ στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, από τις 6 θέσεις που προκηρύχθηκαν σε κάθε νομό ξεχωριστά, καλύφθηκαν οι 2. Και βλέπουμε μάλιστα νοσοκομεία να υποστελεχώνονται, για παράδειγμα στην Ιερά Πέτρα, στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία. Αυτό είναι λογικό, γιατί ένας συνάδελφος δεν θα φύγει από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη να κατέβει στην πραγματικότητα για 8 ή 9 μήνες σε ένα νοσοκομείο στην άλλη άκρη της Ελλάδος, αφήνοντας την οικογένειά του πίσω με ένα πενιχρό μισθό. Τα οικονομικά ωφέλη σαν επικουρικός είναι πολύ μικρά. Γιατί μισθό μιλάμε? Μιλάμε για 900 ευρώ το μήνα. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι 2 θέσεις που είχα ζητήσει εγώ με το νέο νόμο με κίνητρα, όπως είναι η τριετία, για καρδιολόγους στη Σιτία και παθολόγους στην Ιερά Πέτρα, δυστυχώς ούτε αυτές καλύφθησαν. Χάρη μας κάνουν, με λίγα λόγια. Στους μισθούς που παίρνουν αυτή τη στιγμή, στο ψήφισμα τη βάση, δεν αξίζει να ταλαιπωρηθεί. Πρέπει να συμπεριλάβουμε τα έξοδα διαμονής του γιατρού αυτού στον τόπο που θα πάει, τα ενοικιά του, τη διατροφή του, όλα αυτά. Που δεν καλύπτεται τίποτα. Που δεν καλύπτεται τίποτα ουσιαστικά. Γυρνούν την πλάτη τους σε μία θέση εργασίας την ώρα που η ανεργία στον κλάδο λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις, ενώ και η φυγή προς το εξωτερικό για μία θέση στον ήλιο μεγαλώνει. Έχουν δίκιο οι γιατροί, δεν πληρώνονται. Τα λεφτά που τους έδινε είναι λίγα. Ας μην συνεχίζουμε τη συνεχιζόμενη αυτό το μεγάλο πρόβλημα της συνεχιζόμενης αιμορραγίας, της μετανάστευσης των γιατρών, η οποία δεν σταμάτησε, συνεχίζεται και μάλιστα με αμύωτο ρυθμό. Τακτοποιηθούν στη ζωή τους, δεν μπορούν να είναι μετακινούμενοι από πόλη σε πόλη στα 40 τους χρόνια χωρίς κάποια συγκεκριμένη προοπτική. Και όλα αυτά την ώρα που το σύστημα υγείας στενάζει και πολλά από τα νοσοκομεία της Κρήτης υπολειτουργούν.